Αριστοτρίτη, 30 Απριλίου 2024, μεγάλη τρίτη και έχουμε θεματάρα πάλι. Μπούλινγκ mm -hmm. από μαθητές προς καθηγητές. Στο βίντεο με τίτλο «Πώς διαχειριζόμαστε τη χειριστικότητα των εφήβων» υπήρχε το ακόλουθο σχολείο. Ευχαριστούμε πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες. Να είστε πάντα καλά. Θα ήταν εύκολο να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με το πώς διαχειριζόμαστε άσχημες συμπεριφορές παιδιών που δεν είναι δικά μας. Είμαι καθηγήτρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δυστυχώς, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, έχω συναντήσει αποχειριστικότητα μέχρι οργανωμένη συστηματική κακοποίηση προς το πρόσωπο του καθηγητή. Πώς αντιδρούμε σε άμεση ασέβεια, ευθεία προσβολή, απειλή σωματικής ακαιρεότητας, ή συστηματικό bullying ως καθηγητές είτε εργαζόμαστε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Φαινόμενα του καιρού μας δυστυχώς. Όντως. Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι το τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την πανδημία, έχουν σημειωθεί ιδιαίτερα, ποσοστά, ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά παραβατικής συμπεριφοράς, εφηβικής παραβατικής συμπεριφοράς και βίαιης συμπεριφοράς και στα σχολεία αλλά και εκτός από τα σχολεία. Είναι ανησυχητική αυτή η ραγδαία επιδείνωση της παραβατικότητας. Θα μιλήσω για Ελλάδα και για Κύπρο που έχω έτσι γνώση ε, και δουλεύω και στις δύο χώρες... και ξέρω ε, από παιδιά περιπτώσεις παιδιών που έχουν ε, την, την σύμπεριφορά. Δεν ξέρω τι γίνεται στο εξωτερικό. Αλλά ε, στις χώρες αυτές, στην Ελλάδα και στην Κύπρο... είναι ιδιαίτερα σοβαρά τα πράγματα. Έχουμε ένα φυβικά δηλαδή αδικήματα που μπορεί να είναι από σωματικέ βλάβες ή αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας ή παραβάσεις κάποιων νόμων ε, μέχρι και βίαιη συμπεριφορά, αξιοπινη παραβατική συμπεριφορά ε, που ε, αφορά παρα, ε, ε, ξένη ιδιοκτησία ή σωματικές βλάβες απέναντι σε ανήλικους ή ενήλικους. Ε, αυτό το φαινόμενο μπορεί, είναι πολύπαραγωγικό, και σίγουρα σε ένα βλογ της διάρκειας που κάνουμε δεν είναι ο σκοπός μας να επεκταθούμε στα, στο γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, αλλά στο να επισημάνουμε ότι όντως συμβαίνουν ε, και ότι χρειάζεται λήψη και προληπτικών μέτρων από μέρους της Πολιτείας και του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και από τις σχολικές κοινότητες, αλλά και από τους γονείς. Συνήθως ε, τα παιδιά αυτά είτε βιώνουν παρόμοιες καταστάσεις μέσα στο σπίτι τους, μπορεί δηλαδή να έχουν ε, επαφή με βία περιστατικά, ενδοκογενειακή βία και τα λοιπά, και αυτό να μεταφέρεται και στο σχολικό πλαίσιο. Μπορεί και όμως να μην συμβαίνει. Έχουν σημειωθεί και περιστατικά που οι οικογένειες δεν, δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. και όμως οι έφηβοι, τα έφηβα παιδιά τους παρουσιάζουν παραβατικότητα. Ε, είτε με ουσίες, είτε με καταξένηση πε, περιουσίας, είτε με απειλές και λεκτικέ, λεκτικούς προπυλακισμούς απέναντι σε άτομα που έχουν έτσι μια πιο εσωστρεφή προσωπικότητα ε, και συμβαίνουν όλα αυτά και μας προβληματίζουν ιδιαίτερα όλα αυτά που συμβαίνουν. Άρα ε, θα, θα πω ότι το μήνυμα της, ε, της κοπέλας αυτής έχει μία βάση, δηλαδή δεν είναι μία δική της ανησυχία, αλλά όντως είναι μία πραγματικότητα που συμβαίνει στις χώρες μας. Πώς το αντιμετωπίζουμε? Καταρχήν πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όσο γίνεται πιο οργανωμένα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε αν το παιδί μας είναι η θήτης η θύμα θα πρέπει να επισκεφτούμε... Να... Μιλάει ως εκπαιδευτικός αγάπη κοπέλα λέει είναι εκπαιδευτικό τη Δευτεροφόνη Εκπαίδευση. Να μιλήσω είναι... για του γονεί και μετά θα μιλήσω και για okay. του δεχνικού. Λοιπόν, οι γονείς θα πρέπει να ενημερωθούν άμεσα και να πράξουν άμεσα. Όπως το να πάρουν τα παιδιά του σε ψυχολόγων. Αν τα παιδιά του αρνούνται κατηγορηματικά να πάνε, γιατί έχουμε και από αυτέ τι περιπτώσει. Ε, τότε σε συνεργασία με το σχολείο και, τους, και το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να αφυπνιστούν τα παιδιά, οι θήτες, και να αντιληφθούν ότι δεν έχουν περιθώριο άρνησης. επειδή τα πράγματα είναι ιδιαίτερα, ιδιαίτερα α, α, ανησυχητικά. Αν, αν πρόκειται για εκπαιδευτικούς, τότε θα πρέπει να αναφερθεί ιεραρχικά στον ο, διευθυντή του σχολικής μονάδας και να γίνει καταγγελία του περιστατικού, να ενημερωθεί οι γονείς, να συσταθεί μια πολυθεματική ομάδα ε, για να έρθουν ε, όλοι οι απαραίτητοι φορείς προκειμένου να κάνουν συνεδρίαση και να δουν πώς θα αντιδράσουν σε αυτά τα φαινόμενα ε, και θα πρέπει οι σχολικές μονάδες να έχουν πρωτόκολλα ούτως ώστε στην περίπτωση που υπάρχουν φαινόμενα βίας, πώς αντιδρούν οι εκπαιδευτικοί και γενικά οι μονάδες του σχολείου. Δεν νοείται να μην υπάρχουν πρωτόκολλα, γιατί έτσι κάνει ο καθένας ό,τι νομίζει και στις περισσότερες περιπτώσεις τα προβλήματα μπαίνουν κάτω από το χαλί, είτε γιατί η διεύθυνση του σχολείου αδυνατεί, να αντιμετωπίσει το φαινόμενο, είτε λόγω ελληπούς γνώσης, είτε λόγω του γεγονότος ότι φοβάται και εκείνον ότι θα έχει συνέπειες, γιατί η παραβατικότητα των εφήβων έχουμε, έχει πάρει, είπαμε, διαστάσεις. Δηλαδή μπορεί ακόμα να εκφοβίζουν και τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντέ των μονάδων, των σχολικών μονάδων. Να φτάσουμε και σε επίπεδα. Οπότε να φοβούνται να δράσουν, με αποτέλεσμα να τους αφήνουν ανεξέλεκτους. Άρα Πρέπει να υπάρχουν πρωτόκολλα, τα οποία να α, α, ακολουθούνται πιστά από όλες τις σχολικές μονάδες, για να περάσει το μήνυμα ότι δεν υπάρχει χώρος στη βία εντός και εκτός του σχολείου. Και νομοθεσίες. Επίσης, να πω στην Κύπρο ότι δεν έχουμε ούτε καν ε, μονάδες σχολικής παραβατικότητας. Δηλαδή, δεν έχουμε αναμορφωτήρια ή κάτι να μπορούν να υπάρχουν κάποιες μονάδες εξειδικευμένε όπου να δέχονται παραβατικούς εφήβους και να προσπαθούν να τους βοηθήσουν. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Στην Ελλάδα έχει. Παλαιότερα όσον ήμουν εγώ στην Ελλάδα είχε τώρα δεν ξέρω αν κατηργήθηκαν γιατί έχουν αλλάξει πάρα πολλά με τα μνημόνια και με τα οικονομικά της χώρας που έχουν πάρει την κατηγούσα. Είχαν Αλλά... αναμορφωτηρία. Υπήρχαν, ναι, υπήρχα, υπήρχαν μονάδες, ναι. Okay. Ε, στην Ελλάδα, αν εξώσω, γνωρίζω ε, πιο συχνό να επισκεφτεί ψυχολόγος σχολείων παρά στην Κύπρο. Πάλι υπήρχα. Ε, 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 φωνάζαμε πολλά χρόνια για να πάνε ψυχολόγοι στα σχολεία και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ε, φωνάζαμε πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς δεν πηγαίνουν τα χρήματα εκεί που πρέπει, πηγαίνουν αλλού. Γι' αυτό και έχουμε, έχουμε τις κοινωνίες που έχουμε. Τα, τα παιδιά σφιχτιούν λόγω της δυσκολία ε, δυσκολίας ζωής που έχουν μέσα στις μεγάλου και μέσα στην πάρα πολλά δύσκολη επιβίωση που υπάρχει, ιδιαίτερα στη μέση Αντάξη και προς τα κάτω, ασφιχτιούν και αντιδρούν βία πλέον. Έχουμε πάρα πολλά μεγάλα ποσοστά. Απουσία εν συνείδη της γονεϊκότητας λόγω, του το ότι οι περισσότεροι μπήκαμε σε λειτουργία επιβίωση, δηλαδή ε, τρέχουμε τόσο πολύ για να επιβιώσουμε που δεν έχουμε την πολυτελεία και το χρόνο να ασχοληθούμε ε, με, με, την επικοινωνία και με, τις, με τις δόμηση των σχέσεων μαζί με τα παιδιά μας οπότε τα παιδιά ε, θέλοντας να ανήκουν κάπου όσοι δεν έχουν τις βάσεις και δεν χτίστηκαν αυτές οι βάσεις από πριν από την παιδική τους ηλικία και όσοι έχουν ήδη προβλήματα στην οικογένειά τους είτε λόγω αδιαφορίας γονιών, είτε λόγω παραμέλησης είτε λόγω απουσίας της γονεϊκής ε, βοήθεια στο, στο σπίτι αλλά και πιο σοβαρά προβλήματα να ζητούν μια καινούργια οικογένεια μέσω των συμμοριών για να ανήκουν κάπου. Ε, αυτό είναι, το, είναι η ελαφριά περίπτωση και έχουμε και άλλες περιπτώσεις που τα παιδιά έχουν μια, ε, αν θέλεις, μια προ προδιάθεση προς την αντικοινωνική συμπεριφορά, προς τις διαταραχές διαγωγής και παραβατικής συμπεριφοράς και λόγω άλλων καταστάσεων ε, και κοινωνικής έκπτωσης των θεσμών, ε, αυτή αναπτύσσεται και μεγαλώνει και γίνεται αυτό το φαινόμενο που που έχουμε τώρα της έντονης παραβατικής συμπεριφοράς αλλά πολλές φορές και οι εκπαιδευτικοί ήδη δεν έχουν την δυνατότητα να αντιδράσουν γιατί δεν τους το επιτρέπουν οι, οι, τα πρωτόκολλα τα σχολικά ε, οπότε αγνοούν 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 μέχρι που φτάνει η κατάσταση στο αποκορύφωμα και εκεί ε, αρχίζει η βία να πηγαίνει παντού και εντό και εκτός του σχολείου. Ε, αντιδρούν και οι άλλοι γονεί των άλλων των παιδιών που μπορεί να είναι και θύματα αυτών των καταστάσεων. Έχουμε πολλέ πολλές περιπτώσεις γονιών που μου λένε ότι τα παιδιά τους ε, είναι, πώς να το πω, απειλούνται από συμμορίες ότι αν δεν κάνουν αυτά που τους λένε, δεν θα τους κάνουν παρέα ή θα τους κάνουν εκφοβισμό. Έχουμε πάρα πολλά, πάρα πολλά περιστατικά τέτοια. Γι' αυτό και είναι, πώς να το πω, έχουμε ξεφύγει από την, από την κατάσταση που λέμε κόκκινο συναγερμός. Έχουμε φτάσει σε άλλα επίπεδα. Έχει ανακοινώσει τουλάχιστον το Υπουργείο Παιδείας στην Κύπρο κάποια μέτρα, όπως ε, να κάμερε σε κάποια σχόλια για να παρακολουθείτε έτσι η, η κατάσταση. Αλλά δεν είναι, αυτό είναι, είναι εκ των υστέρων μέτρα. Θα πρέπει να, να γίνουν πράγματα από την αρχή, δηλαδή από τον Υπηαγωγιό να χτίζουμε δόμες και ε, προγράμματα πρόληψης, ενημέρωσης, ψυχοεκπαίδευσης, ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, των γονιών και να είναι υποχρεωτικά. Πηγαίνουμε στι ε, ομιλίες ομιλίε που καλή τους πρόθεση κάνουν ε, αρκετά ευαισθητοποιημένοι εκπαιδευτικοί και μέσω τη σχολή γονέων και μέσω άλλο, άλλων ε, προγραμμάτων και έρχονται 10, 15, 20 γονεί. Θα πρέπει να υποχρεούνται οι γονεί να παρακολουθούν εξ, ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα για τα παιδιά του και όχι να έρχονται Άμα μπορέσουν, να υποχρεούνται mm. ε, και να υπάρχουν, να υπάρχουν εργαστήρια για τη συναισθηματική νοημοσύνη από τα νηπιαγωγεία στα δημοτικά, ούτω ώστε όταν φτάνουν τα παιδιά στο γυμνάσιο να είναι μειωμένα αυτά τα περιστατικά. Να, να μιλάμε για περιστατικά που υπάρχει ενδεχομένω μια κληρονομική προδιάθεση. Οπότε εκεί να υπάρχουν οι δομέ για να μπορούν αυτά τα παιδιά να, α, να αγκαλιαστούν και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και όχι να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Άρα... Για αυτά τα παιδιά τα διώξει από το σχολείο, τι θα κάνουν. Που θα... Ποιο θα... Ποιος θα τους δει. Επί της ουσίας αναγκάζεται σε να τους διώξει από το σχολείο γιατί δεν σέβονται τους κανόνες και τους κανονισμούς του σχολείου. Αλλά δεν, δεν υπάρχει άλλη δομή που μπορεί να τους αγκαγιάσει. Θα γίνει ένας παραβάτης, κοινωνικός παραβάτης. Θα κάνει δηλαδή παραβατική συμπεριφορά εκτό σχολείου, αλλά θα κάνει. Δεν, λύ, δεν λύνει το πρόβλημα. Απλά το μεταφέρει σε ένα μακρό επίπεδο. Ο εκπαιδευτικό μπορεί να βοηθήσει αυτά τα παιδιά, ή δεν είναι στη πλαίσια των δικών του δυνατοτήτων. Αν είναι ενημερωμένο, είναι ευαισθητοποιημένο και είναι ψυχοεκπαιδευμένο, πολλέ φορέ μπορεί να αναγνωρίσει συμπεριφορές και με τη βοήθεια ε, ψυχολόγου να ε, προσεγγίσει αυτόν το παιδί για να μπορέσει να το, να το βοηθήσει όσο μπορεί αλλά δεν μπορεί να, να κάνει ο ρόλος του εκπαιδευτικού σταματάει κάπου mm. δεν έχει την εξουσιοδότηση να προχωρήσει αλλά αν είναι οι ενημερωμένοι ευαισθητοποιημένοι και ψυχοεκπαιδευμένοι οι εκπαιδευτικοί ε, συντελούν έτσι έναν ένα, απίστευτα λειτουργικών και ψυχοφέλιμων ρόλων στα σχολεία μας και μακάρι να υπάρχουν και να είναι πολλοί, γιατί ε, γίνονται βοηθή σε πάρα πολλές περιπτώσεις και στις περιπτώσεις που είχαμε μπει πριν κάποιες τρίτες των παιδιών που τους λείπει κάποιον γονεϊκό πρότυπο γιατί έχουν χάσει είτε τη μαμά του είτε τον παμπά του, είτε το οποιοδήποτε γονιό του τέλο πάντων ε, είναι μονογονή οικογένεια, η οικογένεια τους, μονογονεϊκή οικογένεια είτε έχουν τέλο πάντων κάποιο θέμα και έρχονται οι εκπαιδευτικοί που δείχνουν την αγάπη τους, τη σημασία τους και παίζουν ένα σπουδαίο ρόλο στη ζωή αυτών των παιδιών και είναι πηγή έμπνευσης για τον επαγγελματικό προσανατολισμό όσοι εκτελούν τα καθήκοντα τους ενσυνείδητα και τους αρέσει αυτό που κάνουν και δεν είναι εκεί απλά για να κιάξουν ε, τη ζωή τους μέσα από το δημόσιο Πρέπει να βάλουν οριοθέτηση όμω. Δεν πρέπει να αποδέχονται κακοποιητικέ συμπεριφορέ. Φυσικά, φυσικά. Γι' αυτό μιλάω για ψυχοεκπαίδευση. Ότι όλοι πρέπει να περάσουν από ψυχοεκπαίδευση. Και οι εκπαιδευτικοί, και οι γονεί, και τα παιδιά, και οι διευθυντέ. Δηλαδή είμαι εκπαιδευτικό. Είμαι σε ένα σχολείο μέση. Έρχεται ένα μαθητή κατά πάνω μου και με εξασκεί λεκτική ή σωματική βία. Οριοθετώ. Δεν το αποδέχομαι. Φυσικά. φυσικά. Χρησιμοποιώ το πρωτόκολλο αντίδραση, αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Το ποιο πρωτόκολλο πρέπει να θεσπιστεί από την, από την, από την Υπουργείο Παιδεία μέσω των ειδικών ψυχολόγων που θα πρέπει να το συγγράψουν μαζί ή μέσω κάποια έρευνα που μπορεί να γίνει από κάποιον πανεπιστήμιο για το πώ αντιδρά ο εκπαιδευτικό όταν έχει, έρχεται αντιμέτωπο με περιστατικά βία είτε λεκτικά είτε σωματικά. Και μετά, αφού εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτικοί, να εκπαιδευτούν ε, και ήδη οι γονεί αλλά και τα ίδια τα παιδιά πώς αντιδρούν σε τέτοια περίπτωση. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει όλοι να περάσουν από εκπαίδευση. Okay. Αυτά τώρα όμω είναι σε προληπτικά επίπεδα. Δηλαδή, yeah, αυτά τώρα, πρέπει να γίνουν λίγα. Την ώρα που συμβαίνει κάτι, ε, χρειάζεται να προστατεύσουμε τον εαυτό μα, να προστατεύσουμε τον μαθητή, του υπόλοιπου μαθητέ, μαθήτριε. Σε, σε αυτό το στάδιο που είμαστε τώρα, όταν συμβαίνουν αυτά στα σχολεία, θα πρέπει να, συντε, πάλι, να, να συγκαλεστούν, να συγκληθούν ομάδε άμεση παρέμβαση σε κρίση. Πάλι να ακολουθήσουν έναν πρωτόκολλο για το πώ αντιμετωπίζουμε μια κρίση στη σχολική κοινότητα. Γιατί τώρα είμαστε σε κρίση, δεν είμαστε σε πρόληψη. Το που ναι. είπα πριν ήταν για τη διαπρόληψη. Ναι, ναι, αγάπη μου, το λοιπόν, ξέρω απλώς. Οπότε, να, ρωτώ γίνει μια για... ναι. 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 να γίνει μια πολυθεματική ομάδα για να δούμε το άτομο εσωτερικό του παιδιού που, που έχει βία συμπεριφορά, να καλέσουμε την οικογένειά του, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να συγκληθεί έναν πρωτόκολλο παρέμβαση σε κρίση και να ακολουθείται το πρωτόκολλο παρέμβαση σε κρίση. Yeah. Αλλά το πράγμα δεν πρέπει να, κάνουμε, να δώσουμε έτσι εντολή να γίνει η πολυθεματική να γίνει σε δύο μήνε. Πρέπει να γίνει εχθέ. Και ο πρόγολο τη κρίση πρέπει να γίνει σήμερα. Ναι. Για να γίνεται αυτό, πρέπει να υπάρχουν ψυχολόγοι διαθέσιμοι. Ναι. Για να υπάρχουν ψυχολόγοι διαθέσιμοι, πρέπει να διοριστούν ψυχολόγοι σε αυτέ τι μονάδε. Για να διοριστούν ψυχολόγοι, πρέπει το Υπουργείο Παιδεία να καταλάβει ότι είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη στα σχολεία και πρέπει άμεσα να διορίσουν ψυχολόγου εκπαιδευμένου. Κανονικά το κάθε σχολείο πρέπει να έχει το δικό του ψυχολόγο. Το, η κάθε σχολική μονάδα. Καλά, αυτό το λέγαμε από το 2000. Έχουν και να, 20 είναι, να είναι, ψυχολόγοι που να είναι ειδικοί σχολικοί ψυχολόγοι. Ναι. ναι. Ευχαριστούμε, Αριστονίκη μα. Okay. Καλή Ανάσταση. Καλό Μπάσχα θα έχουμε να έχουμε. Εντάξει, θα γυρίσουμε Αριστοτρίδιον το Πάσχα, αλλά κάτι θα γυρίσουμε την ημέρα του Πάσχα. Κάτι, κάτι θα γυρίσουμε. Καλή Ανάσταση σε όλους εύχομαι και καλή δύναμη και σε γονείς και σε εκπαιδευτικού και σε παιδιά. Όλοι, καλή δύναμη. Φιλιά. Yeah. Φιλιά. Bye. Yeah. Bye. Bye. Yeah.